Είναι μια χρονιά που ακόμα ο Κρόνος εκεί πέρα σας πολιορκεί, κυρίως εσάς που είστε γεννημένοι τον Αύγουστο, δεύτερο τρίτο δεκαήμερο, γιατί του πρώτου μάλλον την έχετε γλιτώσει λίγο. Ναι. Αλλαγές λοιπόν, αλλά και στο δρόμο της επιτυχίας και της επέκτασης. Ο Δίας έρχεται στο ζώδιό σας, θα το αντιληφθείτε πολύ περισσότερο μέσα στην επόμενη χρονιά, το 15, ότι είναι μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά. Το 14, το καλό και το κακό είναι πάνε χεράκι-χεράκι, δηλαδή θα υπάρχουν μέρες, εβδομάδες που θα νιώθετε βασιλιάδες του κόσμου και εβδομάδες που θα λέτε Παναγία μου, τι μου συμβαίνει τώρα και γιατί. Με ανατροπές δηλαδή και ένα σχετικότερο άγχος. Παρ' όλα αυτά είναι μια χρονιά με εξωστρέφεια και με μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Και επέκταση, όπως την εννοεί ο καθένας και τη θέλει. Είτε στην προσωπική του ζωή, είτε σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με τις σπουδές, τα ταξίδια, τα επαγγελματικά. Παρθένη. Είναι μια χρονιά πολύ πιο άνετη σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν και σας το λέω αυτό, γιατί είπαμε ότι την παραμονή των Χριστουγέννων του 2014 θα μπει ο Κρόνος στον Τοξότη, άρα και το δικό σας ζώδιο θα μπαίνει σε μια πιο περιοριστική φάση. Άρα τι θα πρέπει να κάνετε μέσα στο 2014, να επεκταθείτε όπως μπορείτε, να ανοίξετε τον κύκλο των γνωριμιών και των δραστηριοτήτων σας, να ξεκολλήσετε από αυτά που ίσως είναι τα δεδομένα και να ψάξετε να βρείτε πού αλλού θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας στη δουλειά. Πολύ καλή χρονιά για φίλους, για ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά και μια χρονιά που από το μέσα της και μετά αρχίζετε ένα εσωτερικό ταξίδι. Δηλαδή, σας βάζει σε μια διαδικασία να γνωρίσετε λίγο καλύτερα τον εαυτό σας και να δείτε τι μπορείτε να γιατρέψετε από φορτία που μπορεί να κουβαλάτε. Είτε ψυχολογικά είτε και σωματικά. Προβλήματα υγείας κτλ. Κτλ. Όλα αυτά δηλαδή να τα θεραπεύσετε. Πάμε να δούμε τους ζυγούς που τους λέω ότι θα τρέξετε μαραθώνιο, γι' αυτό μη βιάζεστε. Με τον Άρη στο ζώδιό σας για πολλούς μήνες μέχρι τις 26 Ιουλίου καταλαβαίνετε, ήδη έχει μπει, ότι η διαδρομή είναι μεγάλη, θα πρέπει να κάνετε οικονομία δυνάμεων, θα πρέπει να φροντίζετε και τη φυσική σας κατάσταση μέσα σε όλο αυτό για να σας βγάλει αυτό το... Δεν θα πω ακριβώς δύσκολο, ναι μεν, έχει τα εμπόδια, τις καθυστερήσεις, την όξυνση μερικές φορές των πνευμάτων και την ένταση, αλλά είναι και παράλληλα παραγωγικό διάστημα. Και μάλιστα η ζυγή μπαίνετε σε μια φιλόδοξη φάση της ζωής σας, να επιτύχετε στον επαγγελματικό τομέα περισσότερα. Κάντε όμως συντήρηση δυνάμεων μέχρι το καλοκαιράκι, όπως είπαμε, και προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα υγείας. Η καριέρα στα πάνω της δείχνει σημάδια ανάκαμψης και ακόμα και εσείς που μπορεί να ήσασταν άνεργοι, να ψάχνετε κάτι καλύτερο, νομίζω ότι μέσα στην καινούργια χρονιά θα το βρείτε αυτό το καλύτερο. Πολύ πιο άνετα, πιο χαλαρά και καλύτερα και για τα προσωπικά σας θα είναι στο δεύτερο εξάμηνο. Άμε να δούμε τους Σκορπιούς. Ναι, μεν με τον Κρόνο τα πρέπει συνεχίζουν να είναι προτεραιότητα στη ζωή σας. Δηλαδή, καλός ή κακός, δεν μπορείτε να κάνετε μόνο αυτά που επιθυμείτε και θέλετε. Θα υπάρχουν άνθρωποι, νόμοι, κανόνες που θα σας επιβάλλουν να κάνετε κάτι άλλο από αυτό που θα θέλατε να κάνετε. Θεωρώ όμως ότι θα μπορέσετε μέσα στη χρονιά να ικανοποιήσετε και κάποιες επιθυμίες σας. Το θετικό είναι ότι ο Δίας εξακολουθεί να κάνει αυτά τα ωραία τρίγωνα με τον Κρόνο στο ζώδιό σας. Άρα, είστε σε μια φάση πολύ Σκορπιοί, αυτό που λέμε καθιέρωση. Το τρίγωνο Δία Κρόνου αυτό είναι. Κάνω μία δουλειά, μπορεί μέχρι τώρα να μην αναγνωριζόταν τόσο πολύ, αλλά μπαίνω στη διαδικασία πλέον να με δουν, να με αναγνωρίσουν, να μου αποδώσουν τα εύσημα. Καριέρα πολύ σημαντική και με περισσότερες επιλογές από το καλοκαίρι και μετά. Πάμε να δούμε και βέβαια και στα προσωπικά, κυρίως για τους γεννημένους Νοέμβρη πια, μετά τις 5-6 Νοεμβρίου, εκεί πέρα φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν είτε ουσιαστικές γνωριμίες και σχέσεις, ίσως και ένας γάμος, πιθανώς όμως και το ξεκαθάρισμα, το τελείωμα μιας κατάστασης που ήταν εφθαρμένη. Πάμε να δούμε τους τοξότες, καλύτερη διάθεση.